νομίζω ότι είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν να ανοίξει. Άνοιξε λοιπόν η πόρτα. Εδώ η συνοδεία του. Έχουμε... Ναι, Δημήτρη. Ξεχάσαμε να πούμε Σταυρούλα ότι ο πρίγκιπας θα συναντήσει και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη σε ιδιωτική επίσκεψη στην πρεσβευτική κατοικία της Βρετανίας. Και βλέπουμε ότι θα συναντήσει... Βλέπουμε κατεβαίνουν λοιπόν απευθείας, δεν περιμένουμε πολύ με το που άνοιξε η πόρτα ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης, μόλις πατούν ελληνικό έδαφος στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, εδώ από την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Γέννη Ματάς, υποδέχεται το πριγκιπικό ζεύγος. Ο κύριος Κουίκ επίσης, ο υπουργός των εξωτερικών. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά τι λένε, πάντως ένα μικρό αστείο, είναι η υποδοχή θερμή από την ελληνική, από το ελληνικό κλιμάκιο που βρίσκεται εκεί για να τους υποδεχθεί εκ μέρους της Προεδρίας Δημοκρατίας και της ελληνικής κυβερνήσεως. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κέιτ Σμιθ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Μεγάλης Βρετανίας, ήθελα να πω. Το άγημα της αεροπορίας εδώ αποδίδει τις τιμές. Και το όχημα είναι έτοιμο να παραλάβει το πριγκιπικό ζεύγος. Χαιρετούν και τον κόσμο που βρίσκεται εκεί και τους βλέπει. Έτοιμοι λοιπόν να κατευθυνθούν στο κέντρο της Αθήνας, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όπου εκεί θα καταθέσουν στεφάνι. Και αμέσως μετά θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει η επίσημη υποδοχή από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, καθώς είναι η επίσημη προσκεκλημένη του, έφτασαν εδώ μετά από την επίσημη πρόσκληση που τους έκανε πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, το πριγκιπικό ζεύγος μπήκε στο όχημα της Βρετανικής Πρεσβείας για να αρχίσει λοιπόν η μετάβασή τους στο κέντρο της Αθήνας και το πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα αυτής της τριήμερης επίσκεψης. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομη αυτή η μετάβαση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο η πλατεία Συντάγματος. Όλα είναι έτοιμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό αυτό το τριήμερο, το πρόγραμμα της επίσκεψης, τις πολλές επαφές, όπως σας είπαμε, που θα έχει το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας, τις επισκέψεις σε μουσεία, σε μνημεία, σε πλοία και στις κοινωνικές δομές. Και την τελευταία μέρα, όπως σας είπαμε, επαναλαμβάνουμε την επίσκεψή του στην Κρήτη. Τελευταίο σταθμό αυτής της επίσκεψής τους.